κινηματογραφικό βραβείο Ελένης Μαραγδί. Τι σας συνδέει με τον σύζυγό της, τον κύριο Γιάννη Μαραγδί? Τον εκτιμώ, τον θαυμάζω σαν σκηνοθέτη, σαν άνθρωπο του κινηματογράφου και γενικότερα της τέχνης. Με την ευκαιρία λοιπόν που ήμουν και εγώ ένας από τους βραβευθέντες απόψε, συναντηθήκαμε και δώσαμε ο ένας για τον άλλον τις ευχές μας. Τηλεοπτικά δεν σας έχουμε δει. Τηλεοπτικά έχω ένα θέμα χρόνου. Επειδή ανήκω στο καλλιτεχνικό δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανεποκατεβαίνω για γυρίσματα και να είμαι και παρόν στις παραστάσεις επάνω. Κύριε Νικολάου, είχαμε ακούσει το όνομά σας για κάποιες καταγγελίες τότε, πριν 2 χρόνια περίπου. Πώς το βίωσε όλο αυτό, γιατί από τότε ήταν σαν να απομακρυνθήκατε λίγο από τη τηλεόραση και τα φώτα? Κοίταξτε, εγώ δεν το βίωσα κάπως. Προσπάθησα να καταλάβω και εγώ τι ήταν αυτό που λέμε καταγγελία. Ήταν μια ανώνυμη καταγγελία με τον νομικό τρόπο που έπρεπε. Προσπάθησα να δω τι είναι. Τελικά δεν βρέθηκε καμία καταγγελία. Ήταν μια αέολη ψευδής καταγγελία φυσικά, η οποία έκλεισε όλο αυτό το θέμα μέσα σε 3 μήνες. Δεν κλήθηκα καν να απολογηθώ. Εγώ έψαχνα να βρω τι είναι αυτό το πράγμα και πληροφορήθηκα ότι ήταν μια καταγγελία εντελώς ψευδή αέολη, την οποία την έβαλε στο καλάθι των αχρήστων ο ίδιος ο εισαγγελέας. Αυτό σας επηρέασε καθόλου στην καριέρα σας και ανθρώπινα? Ανθρώπινα, ναι. Όταν προσπαθείς να δεις ξαφνικά, να προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Στην καριέρα όχι. Οι καριέρες στείνονται με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Δεν κερδίζονται από περιστασιακά πράγματα ή κόβονται από περιστασιακά πράγματα. Σαφώς, επειδή καθαρός ουρανός δεν φοβάται, δεν είχα τίποτα να φοβηθώ και συνέχισα και τα γυρίσματά μου κανονικά, που ήμουν στο Μέγκα στην έξαψη. Δεν συνέβη κάτι με την καριέρα μου. Θέλω λίγο το σχόλιο σας για την επάνωδο και την επανεμφάνιση του Γιώργου Κιμούλη στη θεατρική παράσταση που θα ανέβει σε λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Κιμούλης είναι ένας συνάδελφος καταξιωμένος, με την πορεία του, πολύ τάλαντος. Έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για την πορεία, αν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να σταματήσει να εργάζεται ή να μην σταματήσει. Ας το αποφασίσει το κοινό αυτό. Δεν μπορεί να το αποφασίσει κανείς άλλος. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχουν ούτε δικάσιμες, ούτε δικαστήρια για κάποια πράγματα που συνέβησαν, αν θυμάμαι καλά, πριν 10, 12, 15 χρόνια. Και τέλος πάντων, να προπέσει συμπεριφορές στη ζωή μας, περισσότεροι μπορεί να έχουμε πέσει έστω και μια φορά μέσα από τα νεύρα μας, μέσα από την κούραση μας. Τώρα νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολικό όλο αυτό. Τις εξελίξεις παρακολουθείτε καθόλου στο MeToo με την δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη? Νομίζω ότι η δικαιοσύνη είναι η μόνη κατάλληλη να αποφασίσει για όλα αυτά τα πράγματα. Κανείς άλλος, ούτε εμείς, ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε γενικά ο κόσμος. Περιμένουμε να δούμε και εμείς την δικαιοσύνη τι θα αποφανθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα.